Σε ένα παράστοχευμένων στοχευμένων πυραυλικών επιθέσεων επιδόθηκαν οι Ρώσοι τα τελευταία 24 ώρα, από το οποίο καταστράφηκαν εγκαταστάσεις των Ουκρανών. Πραγματοποίησαν 12 συνδυασμένα πλήγματα σε εγκαταστάσεις επισκευής Ουκρανικών αεροσκαφών, καθώς και σε σημεία ανάπτυξης ξένων μισθοφόρων, την περασμένη εβδομάδα εξαλήφοντας δυτικούς πυράβλους κρούς και πυρομαχικά απεμπλουτισμένου ουρανίου που δόθηκαν στην Ουκρανία, όπως ανέφερε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Παράλληλα, η ρωσική ομάδα μάχης Ντνίπρ κατέστρεψε δυτική κατασκευή όπλα τη Ουκρανία στην περιοχή τη Χερσόνα. Στην ανακοίνωση, το Υπουργείο Άμυνας τη Ρωσία αναφέρει επίση πως οι ρωσικέ μονάδε πυραβολικού συνεχίζουν να εκτελούν τη μάχη με αποστολή του στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση, πλήττοντα τι θέσει πυροβολικού των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Το Υπουργείο Άμυνα πρόσθεσε ότι οι ρωσικέ δυνάμει χρησιμοποιούν πυρομαχικά υψηλής ακρίβεια για να προκαλέσουν όσο το δυνατόν περισσότερε ζημιές στα τεθωρακισμένα οχήματα και τα στρατεύματα του εχθρού. Οι χειριστέ μη επανδρομένων αεροσκαφών παρακολουθούν το έργο των πληρωμάτων των αβιδοβόλων, προσαρμόζοντας τα πυρά και αναφέροντας τα αποτελέσματα των επιθέσεων σε πραγματικό χρόνο σε όσου βρίσκονται σε θέσει βολής.